Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για αγροτικό τομέα. Ο Χάρης Λιούρης, ως πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Ιωαννίνων, είναι εδώ. Καλησπέρα κύριε Λιούρη, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Καλησπέρα κύριε. Είναι επίκαιρο λίγο το θέμα των νέων αγροτών τις τελευταίες μέρες. Είχαμε χθες μια συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και γενικότερα τις εκκλήσεις τις τελευταίες μέρες του Περιφερειάρχη για το πρόγραμμα των νέων αγροτών και μια βέβαια απεσιοδοξία που προκαλείται από το μικρό ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Είναι λογικό αυτό το μικρό ενδιαφέρον σε μια χώρα η οποία μαστίζεται από την ανεργία και τα διέξοδα γενικότερα που οδηγούν τον κόσμο σε χώρες του εξωτερικού? Το λέμε εδώ και 2 χρόνια. Ότι ειδικότερα αν δεν δώσεις κίνητρα, και είναι αυτό που λέμε από την αρχή της κρίσης, ότι μιλάμε συνέχεια για ανάπτυξη, αλλά με όλα αυτά τα μέτρα που έχουν έρθει, να το ξαναπώ, ειδικότερα στο κομμάτι του ασφαλιστικού και του φορολογικού, πώς ένας νέος άνθρωπος θα ξεκινήσει μια δραστηριότητα, μια επιχείρηση, όταν καλείται να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές που αγγίζουν το 27% και φορολογία που ξεκινάει το 22% και φτάνει ως 45%. Και όπως είδα, έβλεπα και τα στοιχεία εδώ, διάβαζα σήμερα, ότι σβήνει το όνειρο ειδικά στους νέους ανθρώπους. 9 στους 10 απεντάσσονται από τα προγράμματα και φεύγουν γενικότερα από τον αγροτικό τομέα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Τους ενεργεία εννοείται αγροτές. Τους ενεργεία εννοείται. Και θέλω να πω και το άλλο εντωμεταξύ, ότι εδώ ειδικότερα με το νέο πρόγραμμα, την ένταξη των νέων αγροτών τώρα, έμειναν πάρα πολλοί νέοι εκτός προγράμματος. Ουσιαστικά κοίταξε περισσότερο, δηλαδή να το κοιτάξει λίγο ψηφοθερικά όσον αφορά αυτοί που ήταν άνεργοι και αυτοί που είχαν βιώσιμες μονάδες, βιώσιμες επιχειρήσεις, τους απένταξαν. Ήταν παιδιά που ήταν καταρτισμένοι με γνώσεις και θα μπορούσαν να πάνε ένα βήμα παραπέρα και την μονάδα τους, την επιχείρησή τους. Όλα αυτά. Αυτό σε ποιες περιοχές συνέβη, έχετε στοιχεία δηλαδή, για ποιες περιοχές? Αυτό ειδικότερα έγινε στην περιφέρεια εδώ κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας. Mm-hmm. Εδώ στην Ήπειρο δεν είχαμε μεγάλη προσέλκυση νέων ανθρώπων, νέων αγροτών. Περί τα 225 ετήσεις ήταν, υπήρχαν και κάποιοι πελαχόντες γύρω στους 40-45 άτομα. Δεν ήταν μεγάλη προσέλκυση. Και αυτό δεν είναι και θετικό, να το πω, γιατί είναι και πολλά χρήματα που θα πάνε χαμένα από την περιφέρεια Ήπειρου. Εδώ... Γιατί υπάρχει το μικρό ενδιαφέρον, που και χθες έτσι ήταν μια σκιά σε μια συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί είναι ωραία να μιλάς για την ανάπτυξη, τον πρωτογενή τομέα, τα πλεονεκτήματα, τα συγκριτικά, και υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία χρηματοδοτικά για να ασχοληθεί ο νέος κόσμος με τη γη, με την αγροτιά, και δεν το κάνει. Για ποιο λόγο? Υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι δικαιολογημένα αποτρέπουν τον νέο κόσμο να ασχοληθεί με αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ θα έλεγα ότι είναι ευθύνη γενικότερα όλων του πολιτικού συστήματος, αλλά επειδή βλέπουμε και τελευταία, μιλάμε συνέχεια, έχω βαρεθεί ειδικότερα τα χρόνια της κρίσης των μνημονίων τώρα, ότι πετάνε μια κουβέντα και λένε ανάπτυξη. Δεν έρχεται η ανάπτυξη έτσι. Η ανάπτυξη χρειάζεται σχεδιασμό. Και εδώ οφείλεται, θα έλεγα, ότι και στην περιφέρεια τη δικιά μας, ότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος σχεδιασμός ούτως ώστε να υπάρχει μια προσέλκυση νέων ανθρώπων. Και θέλω να πω και το εξής. Και επειδή τα λέγαμε και με τον Υπουργό, τα θέσαμε και ζητήματα ως Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, θέσαμε και στον Υπουργό ότι εδώ είναι το κίνητρο σε έναν νέο άνθρωπο όταν θα πάει να ξεκινήσει, όταν θα αντιμετωπίσει τέτοιες φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές. Δώσε ένα κίνητρο σε έναν νέο άνθρωπο όταν ξεκινάει, ειδικότερα στην πενταετία, όπως γίνονται και σε άλλα κράτη-μέλη, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να απαλλάσσετε, έτσι, μάλιστα. Έτσι, ακριβώς. Δεν είναι εύκολο, γιατί όταν ξεκινάς από την αρχή, ειδικότερα ο πρωτογενής τομέας, το έχω πει πάρα πολλές φορές, πρέπει να τον βλέπεις λίγο διαφορετικά. Δεν είναι εύκολο πράγμα να ξεκινήσει ένας νέος άνθρωπος. Χρειάζεται γύρω στα 2-3 χρόνια για να μπορέσει να ορθοποδήσει τα πόδια του. Άρα εδώ χρειάζονται τα κίνητρα. Mm-hmm. Και αυτό δεν βλέπει η πολιτική ηγεσία σήμερα του Υπουργείου Γεωργίας, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε επίπεδο περιφέρειας Ήπειρου, ποια είναι τα βήματα που δεν έχουν γίνει και λέτε, δεν υπάρχει δηλαδή ένα συγκροτημένο σχέδιο? Φαντάζομαι ακούσατε κάποια πράγματα από τη χθεσινή συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο που είχε ένα ενδιαφέρον. Γιατί δεν γίνεται συχνά μια τέτοια κουβέντα για το τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Η Περιφερειακή Αρχή λέει ότι εγώ έχω βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα, προσπαθώ, έχω κάνει διάφορα πράγματα. Εσείς τι λέτε? Κοίταξε κακά τα ψέματα ότι ο Περιφερειάρχης σήμερα, ο κ. Κατριμάνης, δίνει ένα ενδιαφέρον, επειδή είναι και ο ίδιος μέσα στον πρωτογενή τομέα, δίνει ένα ενδιαφέρον, αλλά εδώ θα προέτρεπα τον ίδιο κιόλας
να δώσει έμφαση και να δούμε όλοι μαζί εδώ στην Ήπειρο πώς μπορούμε την επόμενη μέρα, γιατί τούτος ο τόπος, κακά τα ψέματα, είναι ευλογημένος τόπος. Αλλά όπως σας είπα, χρειάζεται διαβούλευση, χρειάζεται όλα τα θεσμικά όργανα να συμμετέχουν. Πώς μπορεί αυτή η περιφέρεια η Ήπειρου εδώ, γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι είναι από τις πιο φτωχές περιφέρειες, ειδικότερα και της Ευρώπης. Άρα χρειάζεται ένας σχεδιασμός. Χρειάζεται να συμμετέχουν όλοι οι θεσμικοί φορείς, όλα τα όργανα, όλοι αυτοί που είναι εμπλεκόμενοι, για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αλλά χρειάζεται σχεδιασμός, να κάτσουμε όλοι κάτω να δούμε. Και έχουμε και ένα προϊόν, τον τουρισμό. Το έχουμε στα πόδια μας. Να το εκμεταλλευτούμε. Να γίνει αυτό που λέμε η σύνδεση παραγωγής και τουρισμού. Mm-hmm. Είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, είναι δύσκολο να περάσεις από τα λόγια στην πράξη. Γιατί το να τα περιγράφεις, κάνατε μια πρόταση αρκετά συγκεκριμένη, με συγκεκριμένα σημεία, στην περιφερειακή σύσκεψη, συνδιάσκεψη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Όταν είναι μια επίκαιρη κουβέντα που γίνεται για το λεγόμενο παραγωγικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση το κάνει, ξεκινάει στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, σήμερα, αύριο. Παρουσία μάλιστα του Πρωθυπουργού και πολλών υπουργών. Φαντάζομαι ότι θα γίνει κάποια στιγμή από το ΣΥΡΙΖΑ και στην Ήπειρο. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη εκπονεί επίσης ένα σχέδιο παραγωγής ανασυγκρότησης της χώρας. Ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να γίνουν, δηλαδή, πρέπει να προσεχθούν? Τα συγκεκριμένα βήματα είναι από την αρχή της κουβέντας που έκανα. Ότι δεν μπορείς με τέτοια φορολογία και τέτοιες ασφαλιστικές εισφορές να πας ένα βήμα παραπέρα. Και εδώ έρχεται να πατήσει και το χρηματοδοτικό εργαλείο που θέλει ένας επιχειρηματίας αγρότης να πάει ένα βήμα κι αυτός. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Με 9% επιτόκιο τις τράπεζες δεν γίνεται. Άρα χρειάζεται κίνητρο και από το ίδιο το τραπεζικό σύστημα. Ποιος θα το κάνει? Σίγουρα με προτροπή βέβαια της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτά είναι σημαντικά για να μπορεί να ξεκινήσει ένας νέος άνθρωπος. Αλλά με αυτό το καθεστώς που υπάρχει σήμερα, βλέπουμε αυτά τα στοιχεία καθημερινά. Και θα έρχονται και σιγά σιγά θα αργοσβήνει και θα βλέπουμε νέο κόσμο να μεταναστεύει για άλλες χώρες. Υπάρχουν στοιχεία για την εγκατάλειψη της γης και του πρωτογενή τομέα από ανθρώπους? Αυτά σήμερα από το ηλεκτρικό συνέδριο δεν ξέρω τέτοιο. Άμα είναι, πάρε το, δέστε το κιόλας. Εδώ το έχω. Να το δείτε κι εσείς ότι ποια είναι η κατάσταση σήμερα, ειδικότερα με τους νέους ανθρώπους. Γιατί κοντεύουμε να γίνουμε γεωγραφικοί, το λέμε εδώ τα τελευταία χρόνια, ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί. Mm-hmm. Η Ιρλανδία, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ειδικότερα τα προηγούμενα 2 χρόνια, κινούταν με ανάπτυξη 26%, αλλά με 12,5% φορολογία. Μάλιστα. Έτσι είναι. Λέτε για το πρόγραμμα των νέων εργατών ότι δίνει έμφαση στους άνεργους και όχι σε εφιστάμενους επαγγελματίες, σε εφιστάμενους αγρότες. Δεν τους επιδοτεί δηλαδή τους δεύτερους, με αποτέλεσμα οι δεύτεροι να εγκαταλείπουν τον κλάδο, τον χώρο. Αυτό λέτε. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο. Εδώ την αριστεία κοντεύουμε να την ποινικοποιήσουμε. Είναι κρίμα νέοι, επιτυχημένοι αγρότες, επιστήμονες, σε όποιον κλάδο και αν βρίσκονται, να μην τους δώσεις κίνητρο, όταν αριστεύουν, να μην τους δώσεις και ένα βήμα παραπάνω. Αυτοί είναι οι πρεσβευτές μας, ειδικότερα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να καταλάβουν αυτοί που κυβερνάνε σήμερα, και ειδικότερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εδώ έχει όμως τον πρώτο λόγο ότι έχουν οι περιφέρειες στη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων. Των νέων αγροτών, ας πούμε. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει πρόβλημα με την περιφέρεια Επίρου και υπάρχει για κάποιες άλλες περιφέρειες, όπως είπατε, κεντρική συζήτηση. Αυτό Μακεδονία. Το είδαμε στο πρόγραμμα που εντάχθηκαν από το 2014 μέχρι σήμερα. Έτσι. Mm-hmm. Και εδώ κοντεύουν κάποιοι, νομιταξύ, επειδή έρχεται τώρα πρέπει να πιστοποιήσουν, να κάνουν και την εκπαίδευση οι νέοι αγρότες αυτοί που εντάχθηκαν το 2014 και λίγοι μέχρι τέλη Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, λίγοι και η πιστοποίηση ότι πρέπει να κάνουν κάποια εκπαίδευση, δεν έχει γίνει ακόμα ούτε η εκπαίδευση. Mm-hmm. Γι' αυτό σας λέω ότι όλα γίνονται με πολύ πρόχειρο τρόπο. Λέτε στις προτάσεις, σε αυτή την εισήγηση που κάνετε προς την Δημοκρατική Συμπαράταξη πριν από λίγες μέρες, για διανομή γης. Αυτό ποιος μπορεί να το κάνει, το κράτος, οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, οι περιφέρειες? Ήδη ανακοίνωσε για το Υπουργείο αυτοί που υπάρχουν αδιάθετες εκτάσεις πάρα πολλές και να πάνε σε νέους ανθρώπους. Είναι θέμα πολιτικής βούλης και αυτό. Mm-hmm. Κάποια στιγμή το ανακοίνωσε και το ίδιο το Υπουργείο, ότι ο Υπουργός θα δώσω, λέει, ειδικότερα σε νέους ανθρώπους, γη, βοσκοτόπια. Το έχει ανακοινώσει, αν θυμάμαι καλά, εδώ και κάποιους μήνες. Αυτό είναι ένα θέμα που έπαιζε με διάφορες κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Ζητούσαν από τις ενώσεις να κάνουν καταγραφή
έτσι, των γεών που έχουν στην ιδιοκτησία τους, για να γίνει αυτή η αναδιανομή, ας το πούμε έτσι, αλλά δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε ποτέ, δεν έγινε. Εντάξει, αυτό είναι ένα ευρύτερο και εδώ είναι πώς θα μπορέσουν να λυθούν και τα προβλήματα, ειδικότερα με τα διαχειριστικά σχέδια, για να ξέρει κάθε κτηνοτρόφος ποια είναι η έκτασή του. Mm-hmm. Και μετά να μπορέσει τα κτηματολόγια, η χρήση γης, όλα αυτά. Αν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, mm-hmm. δεν νομίζω ότι μπορεί να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Το πρόγραμμα των αγροτών συνδυασμού με τα σχέδια βελτίωσης, που λέει σήμερα η Περιφέρεια Επίρου ότι μπορεί να δώσει μια βάση ικανή να ξεκινήσει μια νέα επένδυση, μια νέα επιχείρηση, μια νέα εγκατάσταση αγροτική, είναι ικανό κατά εσάς να στηρίξει έναν νέο άνθρωπο που τώρα ξεκινάει από το μηδέν? Στα χρήματα εννοώ, τα συγκεκριμένα προσφέρονται. Είναι περί τα 6 δισεκατομμύρια η νέα προγραμματική περίοδος. Αυτά που θα δώσουν, ειδικότερα θα πέσουν στο δεύτερο πυλώνα, στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Θέλω να σταθώ σε αυτό. Πώς θα δοθούν αυτά τα χρήματα? Και το θέμα είναι πώς μπορεί να είναι ελκυστικά όλα αυτά τα προγράμματα, γιατί είδαμε προχθές και το Υπουργείο ότι έβγαλε την προδημοσίευση των σχέδιων βελτίωσης, πήγε στο ποσοστό 50-60% επιδότησης, ήδη ότι δεν υπάρχει προσέλκυση, ανέβασε και άλλο το ποσοστό. Έστω θα πάει 70%, ειδικότερα στους νέους ανθρώπους. Αν ένα επενδυτικό σχέδιο πάει στα 100.000 ευρώ, ειδικότερα με αυτά που γίνονται στα χρόνια τώρα της κρίσης που δεν υπάρχει ρευστότητα καθόλου, mm-hmm. αν θα πάει στην τράπεζα να δανειστεί και άλλα 15-20 χιλιάρικα, και πώς θα τα δανειστεί? Γιατί σήμερα οι τράπεζες είναι κλειστές. Οι στρόφιγες των τραπεζών είναι κλειστές. Δεν έχει συμφωνηθεί, ειδικότερα με το τραπεζικό σύστημα, πώς θα μπορέσει ένας νέος άνθρωπος. Εδώ χρειάζεται ένα ταμείο, αυτό που λέμε ένα ταμείο, ειδικότερα για τους νέους ανθρώπους, ένα ταμείο αναπτυξιακό, να μπορέσει να βοηθήσει να διαχειριστούν αυτά τα προγράμματα. Ή οι τράπεζες ή τα ταμεία, δεν ξέρω ποιος μπορεί να το κάνει, για να μπορέσει να μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Ειδικότερα, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή στην Γαλλία, όταν γίνεται. Όταν ανοίγουν τα προγράμματα των νέων αγροτών, εκεί καταθέτεις και το σχέδιο βελτίωσης. Και ουσιαστικά γίνεται μια αξιολόγηση γενικότερα της βιωσιμότητας ολόκληρης της επένδυσης. Είναι ένα σημαντικό κίνητρο και αυτό. Γιατί σήμερα μπορεί ένας νέος αγρότης να ξεκινήσει, να πάρει το πριν και από εκεί και πέρα να σηκωθεί να φύγει. Ναι, ναι. Αυτό το είδαμε στα προηγούμενα χρόνια, γινόταν, κατά που θα έπρεπε και κάθε κυβέρνηση να ζητήσει τα χρήματα πίσω. Έτσι. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα, εδώ να λέμε και να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Σωστά, έγιναν και αυτά. Που με τις εισφορές, γενικότερα πού βρισκόμαστε τώρα, τις ασφαλιστικές εισφορές? Ο Υπουργός Πετρόπουλος ήταν εδώ προχθές και επιμένει ότι το 90-95% πληρώνεται λίγα οι αγρότες, οπότε δεν υπάρχει. Κανονικά πρέπει να πληρώνεται. Πληρώνεται κανονικά. Δεν είπαμε να μην πληρώνουν. Πληρώνει ο κόσμος. Λέει πρέπει να πληρώνει, γιατί είναι λιγότερα τα λεφτά. Εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα ποσοστό όμως εδώ, είναι αυτό που σας είπα πριν, η αριστεία εδώ ποινικοποιείται. Δηλαδή, ειδικότερα σε κάποια μικρομεσαία τάξη των αγροτών, αυτοί που έχουν κάποιο εισόδημα από 10 με 20.000 ευρώ, το έχω πει πάλι σε εσάς κύριε Μπούρχα, δεν είναι κακό κάποιος να βγάζει 20.000 ευρώ. Δηλαδή, καλείται να πληρώσει συν τη φορολογία του που θα φορολογηθεί με 29%, θα πέσουν και οι ασφαλιστικές εισφορές στο 27%, ουσιαστικά το μισό και πλέον εισόδημα φεύγει. Αυτό λέμε. Ειδικότερα αυτή η τάξη μικρομεσαία αποδυναμώνεται τελείως. Mm-hmm. Δεν έχουμε εδώ στην Ήπειρο και μεγάλους αγρότες, δεν έχουμε ούτε τσιφλικάδες, ούτε είμαστε καπιταλιστές. Για όνομα του Θεού. Είμαστε μια μικρομεσαία τάξη. Η εικόνα ποια είναι που πληρώνει ο κόσμος? Αυτά τα λίγα που προβλέπονται και που δεν μπορούσε να πληρώσει και λιγότερα ακόμα στα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω, δεν έχω στοιχεία για να σας πω αυτή τη στιγμή το τι γίνεται στις ασφαλιστικές φορές, αλλά από ό,τι βλέπουμε και αυτά που κάθε τρίμηνο αυτά που λαμβάνει το κράτος, δεν είναι και ό,τι καλύτερο βλέπουμε. Δεν βλέπουμε και καλά τα στοιχεία, έτσι. Όντως. Λοιπόν, κύριε Λιούρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την διάθεσή σας πάντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.